Καλησπέρα. 5η 28 Μαΐου 2020 και το βραδινό μας vlog είναι καταπληκτικό. Μου άρεσε πάρα πολύ Μένα. Ο τίτλος είναι «Δεν θέλω να σκέφτομαι τον εαυτό μου ως μόνη, μίζερη και μη επιθυμητή από τους άνδρες». Θέκλα μου καλησπέρα. Καλησπέρα κούκλα. Είμαι μια γυναίκα πάνω κάτω στην ηλικία σου, ελεύθερη. Μπορεί να μην βρήκα ένα νορμάλ σύντροφο, αλλά τουλάχιστον δεν επέλεξα κάποιο μου να με κάνει να υποφέρω σε αυτή τη ζωή και αυτό αποτελεί για μένα ένα κέρδος. Βεβαίω είναι ένα κέρδος, παρά να είσαι μέσα σε μια σχέση που δεν είναι υγιής, παρά να είσαι σε μια κατάσταση που είναι τοξική και σε καλύτερα να είσαι ελεύθερη. Χθες βγήκα για ποτό με μια φίλη και η οπτική της στο θέμα των σχέσεων με στενοχώρησε και με έκανε να αναρωτηθώ μήπως πετώ στα σύννεφα. Είμαι μόνη κατά επιλογή όπως θέλω να πιστεύω. Είμαι άνθρωπος της συντροφικότητας, μ' αρέσει να περνώ χρόνο με τους άλλους και ευχαριστιέμαι με τους φίλους μου και τις παρέες. Άρα είσαι κοινωνικό άνθρωπος. Δεν είσαι ακοινώνητη ή αντικοινωνική. Έχω πολύ καιρό να γνωρίσω έναν άνδρα που θα με συγκινήσει ερωτικά. Κατανοητό. Οι περισσότεροι στην ηλικία μα είναι παντρεμένοι που θέλουν να βάλουν αλατοπίπερο στη συζυγική του ζωή, να αντέξουν την καθημερινότητα του εγκλωβισμένοι σε πεθαμένε σχέσει. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω μαζί σου. Θέλω έναν άνθρωπο ολόκληρο και όχι ένα δίωρο την εβδομάδα στα κρυφά. Εδώ να σου πω ότι έχει πολλές γυναίκες οι οποίες συγκατοικούν με άνδρες ή συζούν με άνδρες είναι παντρεμένες με άντρε και δεν τους έχουν ολόκληρους, ούτε κανένα δίωρο δεν τους έχουν. Δηλαδή, το να είσαι παντρεμένη, το να είσαι μέσα σε σχέση, δεν σημαίνει απαραίτητο και ότι έχεις ανεμπόδιστη συντροφικότητα με τον σύντροφό σου. Αλλά αυτά ψηλά γράμματα για μια κοπέλα όπως τη φίλη σου που είναι ελεύθερη και νιώθει μίζερη. Οι εργένιδες της ηλικία μας ή έχουν παραξενέψει φουλ ή κυνηγάν μικρούλες με όλες τις συνέπειες. Hmm. Παρ' όλα αυτά, πάντα ελπίζω ότι θα γνωρίσω κάποιον που θα θέλει να εμπλακεί μαζί μου σε μια συντροφική σχέση και χάρη στη μεγάλη προσφορά σου συνειδητοποίησα ότι δεν χρειάζεται ντε και καλό να βρω άνδρα για να γίνω ευχαριστημένη, ευτυχισμένη. Μπράβο φιλενάδα, χαίρομαι πάρα πολύ που το έχεις εμπεδώσει. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε σύντροφο για να είμαστε ευτυχισμένοι και για τους άνδρες ισχύει αυτό. Δεν είναι απαραίτητο ένα άνδρα να βρίσκεται σε μια ερωτική συντροφική σχέση για να είναι ευτυχισμένο. Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ευτυχία ενός ανθρώπου το να βρίσκεται μέσα σε μια σχέση ερωτική. Φροντίζω τον εαυτό μου για να είμαι καλά, σωματικά και ψυχικά, τον καλομαθαίνω, τον πάω βόλτες, ταξίδια και αποφεύγω την κρίνια και τη μιζέρια. Μπράβο κούκλα μου! That's the spirit. Αυτός είναι ο τρόπος να ζούμε τη ζωή μας υγιεινά και χαριτωμένα, με χάρη και χαρά. Αυτά τα ήξερα και προτού δω τα βίντεο σου, αλλά μου τα επιβεβαίωσε εσύ. Η συνεισφορά σου τεράστια. Σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι από μόνη σου το έχει καταλάβει. Δεν με χρειαζόσουν εμένα για να στα πω. Γιατί αν στα έλεγα αυτά μέσα από τα βίντεο και εσύ είχε διαφορετική γνώμη, δεν θα συμφωνούσε. Και έχουμε δει πολλά παραδείγματα τι τελευταίε ημέρε σχολιαστών κάτω από τα βίντεο, που τίποτα δεν κολλάει από το περιεχόμενο του βίντεο στι απόψει του. Πρόσεξε τώρα τι μου έλεγε η φίλη χθε το βράδυ που βγήκαμε για να χαρούμε και να περάσουμε καλά. Μου έλεγε πως η αντικειμενική αλήθεια είναι πως μετά τα τριάντα σαν γυναίκα. Γιατί μόνο οι νέες είναι ζουμερές, κάνουν παιδιά. Οκ, okay, εγώ δεν θέλω να κάνω. Αυτοί να πάνε να βρει την χθεσινοβραδινή του βλοκ να κάνουν παρέα. Θα τα βρούνε πρίμα. Και ο μοναδικός που θα μας επιλέξει, θα είναι ένα γεροπαραλυμένο 20 χρόνια μεγαλύτερο, που η σάρκα μα θα του φαίνεται αρκετά νεανική. Γιατί η φίλη σου μόνο σάρκα κοιτάει, τίποτα. Μόνο δέρμα, μόνο ζουμερότητα και μη ζουμερότητα. Συγγνώμη, δεν έχει γυναίκε μεγαλύτερε που είναι ζουμερέ. Εδώ έχουμε παχύ αρκετέ μεγαλύτερε γυναίκε που είναι ζουμερέ. Όπω είναι οι φρέσκε, οι δουσιρέ, οι πάρα πολύ νεανικέ. Πε τη, μάνα μου, ότι τα 50 είναι τα νέα, 25. Πε τη το. Πε τη ότι έχει ξεντάρε, οι οποίε βάζουν κάτω 40 και 35 άρε. Πού ζει. Πάντω, όχι στο 2020. Τουλάχιστον έτσι κρίνω εγώ. Σιγά ρε φίλοι τη λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μα αρέσει και να, να αρέσουμε σε κανέναν άνθρωπο πάνω κάτω στην ηλικία μα. Όχι, ήταν η απάντησή τη. Γι' αυτό είμαστε μόνες. Και η λογική λέει να βρούμε τον πρώτο που θα μας την πέσει για να μην μα φάει η μοναξιά. Απαναγία μου, συνταγή για καταστροφή. Συνταγή για μεγάλη ζημιά. Συνταγή για τη στοιχεία. Άκου τι λέει. Η μόνη λύση είναι να βρούμε τον πρώτο που θα μας την πέσει για να μην μας φάει η μοναξιά. Εμπορώ, τι ακούει η γυναίκα, βραδιάτικα. Τι ακούει η γυναίκα. Τον πρώτο που θα μα την πέσει. Είτε μα κάνει, είτε δεν μα κάνει, όποιο και να είναι, τον πρώτο που θα μα την πέσει. Α, αυτή η φίλη σου δεν αγαπάει καθόλου τον εαυτό τη, τίποτα. Και δεν αγαπάει καθόλου και το γυναικείο φίλο. Και μη σου πω δεν αγαπάει καθόλου και το ανδρικό φίλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή σου λέει ότι οι σχέσει πρέπει να είναι συμφεροντολογικέ. Και αν βρεθεί κάποιο που θα μα την πέσει, ασχέτως αν μας αρέσει ή όχι, ασχέτως αν μας κάνει ή όχι, εμείς θα είμαστε μαζί του για να το χρησιμοποιήσουμε, για να μην νιώθουμε μοναξιά. Τα αυτιά μου, τα μαλλιά μου, όλα μου τα κεφαλικά κύτταρα. Ω, φωτιά. Κάνω πλάκα τώρα, θεατρινίζω, αλλά sorry. Τι μιζέρια. Δεν θέλω να σκέφτομαι τον εαυτό μου ως μόνη μίζερη και μη επιθυμητή από τους άνδρες. Και πάρα πολύ καλά κάνεις. Και γιατί να σκεφτόμαστε τον εαυτό μα οι γυναίκε ω επιθυμητέ από του άνδρε ή όχι. Γιατί να σκεφτόμαστε τον εαυτό μα σε συνάρτηση με άλλου ανθρώπου. Ξέρετε, του άλλου ανθρώπου δεν μπορούμε να του ελέγξουμε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν άλλοι άνθρωποι, άνδρες, οι άνδρε ή οι γυναίκε μα γουστάρουν ή δεν μα γουστάρουν. Γιατί έχει και γυναίκε που έχουν άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Εννοείται. Ένα 10% πάνω κάτω των ανδρών και ένα 10% πάνω κάτω των ανδρών ελκύονται από το ίδιο φύλλο. Δεν μπορούμε εμεί να ελέγξουμε αν μα γουστάρουν οι άλλοι. Ξέρετε τι μπορούμε να ελέγξουμε όμω. Αν γουστάρουμε εμεί οι ίδιοι τον εαυτό μα, είτε άντρε είμαστε είτε γυναίκε. Αν μα αρέσει αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αν μα αρέσει ο άνθρωπο που είμαστε. Αν θα θέλαμε να γίνουμε οι καλύτεροι μα φίλοι, αν θα θέλαμε να τα φτιάξουμε τον εαυτό μα. Θυμάστε με το χάρη του Βασιλέα το προηγούμενο Σάββατο που κάναμε μια εκπομπή για, για του αδιάγνωστου και πώ. Α, αναρώνει κάποιο άνθρωπο με μια τέτοια τοξική σχέση και είπε: Ο Χάρη να βγαίνει και ραντεβού με τον εαυτό του. Κόρη μου, πε τη. Σε αρέσει ο εαυτό σου, κορή. Αν σε αρέσει ο εαυτό σου, δεν έχει σημασία αν νομίζει ή δεν νομίζει πω είσαι επιθυμητή από οποιοδήποτε άλλο. Τι σημασία έχει να είμαστε επιθυμητοί από ανθρώπου που δεν θα θέλαμε να είμαστε μαζί του. Δηλαδή να είμαστε επιθυμητοί απλώ για να είμαστε επιθυμητοί. Να περνάει η μπουγιά μα απλώ για να περνάει η μα. Γιατί? Για να συντηρείται ένα άρρωστο εγωισμό ότι είμαι ωραία και αρέσω και νιώθω καλά, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Η έλξη ερωτική είναι χρήσιμη. Μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν οι κατάλληλε προποθέσει και από τι δύο πλευρέ για να δημιουργηθεί μια ερωτική σύνδεση. Από τη στιγμή που δεν θέλω ή δεν θέλει ο άλλο ή δεν υπάρχει δυνατότητα ή δεν ταιριάζει ή δεν βγαίνει ρε παιδί μου να γίνει ερωτική σύνδεση με οποιοδήποτε, γιατί να μα γουστάρουν. Το καταλαβαίνω αυτό το γουστάρισμα που ανεβάζει την αυτοπεποίθηση. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένα άνθρωπο μόνο χρειαζόμαστε να μα γουστάρει κάθε φορά. Όχι εκατό, 100, όχι χίλια, όχι εκατομμύρια. Uh, τι απόψει είναι αυτέ. Ότι η αξία τη γυναίκα είναι η ερωτική, της, η ερωτική έλξη που προκαλεί σε άλλους ανθρώπους. Ελέος. Δεν θεωρώ πως αυτή είναι η αντικειμενική αλήθεια. γεια σου, γι' αυτό είσαι και δικιά μας εσύ, γι' αυτό και σε αυτό το κανάλι, γι' αυτό και μας στέλνεις επιστολή. Δεν θέλω να καθορίζει την ευτυχία μου, το αν με επιθυμούν πια οι άνδρε, και όλο το είναι μου να προσδιορίζεται από αυτό. Μαζί σου! Μαζί σου! Τι θυμήθηκα τώρα. Είναι ένα σχόλιο προχθέ, το οποίο θα για απόκριψη κατευθείαν. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να καθίσω να συζητήσω. Θα το διαβάσω και θα βάλω μπίπ εκεί που πρέπει να μπουν τα μπίπ, γιατί πραγματικά είναι. Τι να πω. Μου γράφει ένα μπιπ. Μπιπ, την πιο γνωστή βρισιά. Ένα άγνωστο προφίλ που λέει έχει ένα όνομα. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικό. Δεν μπήκα καν στη διαδικασία να πατήσω πάνω σε αυτό το προφίλ χρήστη να δω αν έχει κανένα καιρό. Αν έχει. Okay. Μπιπ. Ε, χοντρή στην περιφέρεια. Μιμήσε άλλα κανάλια και σταμάτα να το κάνεις. Θα ήθελα να ξέρω ποια άλλα κανάλια μιμούμε, επειδή εγώ πραγματικά δεν έχω χρόνο να παρακολουθήσω το υπόλοιπο YouTube. Ε, δεν ξέρω. Βρε δικέ σου ιδέε. Χωρισμένη, παρατημένη, ψωνάρα. Αυτό είναι σχόλιο στο κανάλι. Όλα τα έχασε. Εκπομπή, άνδρα, τα πάντα. Χάσε και κανένα κιλό Και το ζών το γράψε με δύο μέγα. Ιδού το, το σχόλιο. Είδου το σχόλιο, το οποίο έκανα screenshot για να γελάω, τη μου <laughs> πέφτει η διάθεση και απόκρυψε ο χρήστη κατευθείαν. Δηλαδή, τι μα είπε αυτό ο τύπο, Μα είπε ότι μια γυναίκα έχει αξία όταν έχει άντρα, όταν έχει εκπομπή, όταν είναι αδύνατη. Και μπορεί και η γυναίκα που έχει φτιάξει αυτό το προφίλ και τα έγραψε αυτά. Φανταζούμε φο... άντρα να σχολιόνταν να γράψει κάτι, τη γυναίκα πρέπει να τα. Καμιά που έχει τέτοια μυάλα σαν τη φίλη σου. Λε, δεν θεωρώ πω αυτή είναι αντικειμενική αλήθεια. Δεν θέλω να καθορίζει την ευτυχία μου, το με επιθυμούν πια οι άνδρε, και, και όλο το είναι μου να προσδιορίζεται από αυτό. Και η αξία σου να προσδιορίζεται από αυτό. Γι' αυτό διάβασα αυτό. Προσπαθώ να θυμηθώ, γιατί διάβασα αυτό το ατυχέ σχόλιο. Θέλω να κάνω ταξίδια, να μαθαίνω καινούργια πράγματα, να διαβάζω, να ακούω μουσικέ, να κάνω παρέμε θετικού ανθρώπου μαζί σου. Και εγώ το ίδιο. Κι αν είμαι τυχερή να ερωτευθώ μια ακόμα φορά στη ζωή μου και να ζήσω. Κι αν είμαι τυχερή να μια ακόμη φορά στη ζωή μου και να ζήσω συντροφικά. Αν είσαι τυχερή, είναι θέμα εγώ να σου πω. Χωρί να θέλω να είμαι μηδενιστική. Επειδή έχω περάσει πρόσφατα αυτό το πράγμα το ότι ήμουνα τυχερή και ερωτεύτηκα στη ζωή μου και έζησα συντροφικά, είναι υπερτιμημένο αυτό το πράγμα. Όχι ότι απαραίτητα είναι κακό και ότι δεν πρέπει να ερωτευόμαστε ή να βάζουμε, ξέρω εγώ, μια κλειδονιά στην καρδιά μα και να μην ερωτευόμαστε. Όμω είναι υπερεκτιμημένο το πόσο η ευτυχία μα δίνει ο έρωτα και η συντροφικότητα. Ναι, κάτω από τι κατάλληλε συνθήκε και προποθέσει, ο αμοιβαίο έρωτα γιο εξίσου όριμων ανθρώπων και ψυχο... ψυχοσυναισθηματικά ανεπτυγμένων και πνευματικών ανθρώπων μπορεί να καλυτερεύσει πολύ την ποιότητα τη ζωή ενό ανθρώπου. Δεν είναι όμω θέμα την άποψη. Αν τυχό ξαναρθεί ή ευτυχία, κατά τη γνώμη μου. Εγώ προσωπικά έχω αυτή την άποψη. Αν τυχό ξανάρθει ο έρωτα, μονο μου. Με ποια έννοια. Με την έννοια ότι πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτική, ούτω ώστε να μην δώσω γη και είδωρ και να μην χάσω τον εαυτό μου σε μια καινούργια κατάσταση. Ε, εσύ και οι φίλοι σου είστε πολλά χρόνια μόνοι, Οπότε βλέπετε και πολύ ρομαντικά τη συντροφικότητα. Και ξαναλέω, παιδιά, δεν μηδενίζω τον έρωτα. Δεν μην εδενίζω τη συντροφικότητα, δεν μην εδενίζω του ανθρώπου που έχουν βίτσιο να θέλουν να παντρευτούν, να θέλουν να συγκατοικήσουν κλπ. Κατανοητό. Το έχω κάνει κι εγώ <laughs> δύο φορέ. Το έχω κάνει μία. Αλλά είναι υπερτιμημένο. Και αν είμαι τυχερή να ξαναερωτευτώ. Ξέρετε, η ζωή έχει πολλέ άλλε χαρέ πέραν των ερωτικών. Και έχει πολλέ άλλε χάρε πέραν του να. Είμαι η τάδε που τα έχω με τον τάδε. Ε, είμαι παντρεμένη. Έχω εκπομπή. <laughs> <laughs> τα χάζω όλα αυτά και έχω καταστραφεί. Ονειροβατό. Ποια είναι η πραγματικότητα. Η δική μου ή η δική της. Υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Νομίζω πως υπάρχει αντικειμενική αλήθεια γιατί υπάρχουν μετρήσιμες συνθήκες. Δηλαδή μπορεί να γίνει, αν δεν έχει γίνει ήδη, έχουν γίνει αρκετές τέτοιες ερεύνες, μια κοινωνιολογική, ψυχολογική έρευνα μεγάλης κλίμακας, στην οποία να μετρηθεί η ικανοποίηση ζωής που έχουν οι άνθρωποι που είναι ε, μοναχικοί, οι άνθρωποι που είναι σε ερωτικές σχέσεις ή σε γάμους, οι άνθρωποι που βιώνουν μοναξιά. Ε, τα συναισθήματα όμω είναι υποκειμενικά και έχουν να κάνουν με το πώ βλέπουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, εσύ και εγώ μπορεί να θεωρούμε ότι δεν είναι ανάγκη να έχει άνδρα, ή δεν είναι ανάγκη να είσαι ποθητή, να νιώθει ποθητή για να σε ευτυχή. Η φίλη σου όμω, η οποία θεωρεί ότι είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο για να σε ευτυχή το να έχει άνδρα και να νιώθει ποθητή, σίγουρα η φίλη σου δεν θα μπορέσει να είναι ευτυχισμένη αν δεν έχει άνδρα και αν δεν είναι ποθητή. Κατάλαβε. Mm. Όποιο δεν έκανε οικογένεια δική του και είναι μόνο στα 48, πρέπει να ζει στη Μαυρίλα. Όχι. Αν πιστεύει ότι έχει ενδιαφέρον και για άλλου, κάνε το vlog. Και τη λέω: Θα το κάνω vlog και μάλιστα απόψε σήμερα με Σε ευχαριστώ πολύ, Θεκλίτσα γλυκιά. Ένα μπει μου. Περιμένω με ανυπομονησία να σε ακούσω. Νομίζω ότι η φίλη μου έχει κατάθλιψη. Τα νομίσματα σου είναι. δεν είναι κάλπικα. Τα νομίσματα σου. <σχεδιά> είναι πολύ πιθανό να έχει κατάθλιψη. Έχει μια μόνιμη αρνητική και απεσιόδοξη στάση απέναντι σε πολλά θέματα. Μπορεί να έχει κατάθλιψη, κοπελά, όντω. Είναι κρίμα γιατί είναι καλό άνθρωπο, έντιμη και καλή φίλη. Διακριτικά τη συμβουλεύω να συζητήσει με κάποιο ψυχολόγο για να τη βοηθήσει. Μπράβο. Καλά κάνει. Και ίσω και όχι τόσο διακριτικά. Πέσει το και λίγο στα μούτρα, στείλε και λίγο το playlist που έχουμε για την κατάθλιψη. Και πες της, νομίζω ότι αυτό που περνά, ίσω είναι κατάθλιψη και ταλαιπωρεί σε άδικα. Πήγαινε να κάνει μια θεραπεία. Πολλά φιλιά και καλή δύναμη στο χωρισμό που βίωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω εισέρθει και εγώ στο κλαμπ των ελεύθερων και έχω εισέρθει απρόσμενα. Απρόσμενα <laughs> και ίσω απροετοίμαστα, δεν ξέρω. Νομίζω όμω ότι είμαι αρκετά προετοιμασμένη με την έννοια του ότι έχω φιλοσοφήσει, όπω έχει δει και εσύ και από τα βίντεο εδώ και πολλά χρόνια. Ευτυχώ κατάφερα να φιλοσοφήσω το θέμα και να απο... Να μπορώ να αποκόψω, να διαχωρίσω την ερωτική αγάπη και τον, τον ερωτισμό και το να είσαι ερωτευμένο με ανταπόκριση που σου δίνει ένα εφορικό συνέστημα, ειδικά του πρώτου τρει μήνε μια καινούργια γνωριμία, από τι πραγματικότητε, τι ρεαλιστικέ πραγματικότητε τη ζωή μέσα σε μια σχέση, που μπορεί να μείνει και τόσο συμβατή, τη ζωή μέσα σε ένα γάμο, τη ζωή που, που είσαι αναγκασμένη ή καλείσαι ή αναγκασμένο ή καλείσαι να έχεις να πάρει εδώ, όχι μόνο με τον την σύντροφο που έχεις βάλει στη ζωή σου, αλλά και με τους συγγενείς του και με τους φίλους του. Και με... Δηλαδή μιλάμε για ένα, ένα δύσκολο, δύ, δύσκολο, εγχείρημα, το οποίο δεν είναι, δεν είναι ανεπίτευκτο, όμως δεν είναι και όπως το, το βλέπαμε παλιά στις ελληνικές ταινίες, που το happy end ήταν στα σκαλιά της εκκλησίας. Ναι, υπάρχουν καλοί γάμοι και υγιεί γάμοι και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γνωρίζω στη ζωή μου ανθρώπου που είναι ευτυχισμένοι μέσα στου γάμου του και χαίρομαι και για του ιδίου και για τα παιδιά του που μεγαλώνουν σε ένα υγιέ περιβάλλον. Γνωρίζω πάρα πολλού ανθρώπου που ζουν σε δυστυχεί γάμου και λυπάμαι για του ίδιου και λυπάμαι ακόμη περισσότερο για τα παιδιά του που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που δεν είναι ψυχικά υγιέ. Η γνώμη μου είναι, φίλοι, ότι είναι καλή ιδέα να ελέγξουμε αυτά που περνάνε από το χέρι μας και αυτό που περνάει από το χέρι μας είναι να κάνουμε την πραγματικότητα μας καλύτερη, να μετατρέψουμε τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα και αν έρθει ο έρωτας στη ζωή μας να τον αντιμετωπίσουμε, όπως έγραψε πολύ σοφά και μία φίλη στα σχόλια πριν λίγες ημέρες, όχι μόνο με συνέστημα αλλά και με λογική. Περαστικά στη φίλη σου, κυριολεκτικά και μεταφορικά περαστικά και ελπίζω σύντομα να κάνει θεραπεία. Uh, να, να πάει πρώτα σε έναν ψυχολόγο για να δούμε αν έχει κατάθλιψη. Γιατί μπορούμε να τη διαγνώσουμε εμεί από εδώ από το mail. ή να πάει σε έναν ψυχία του να κάνει και αντικαταθλιπτική θεραπεία και ψυχοθεραπεία κατάλληλα, παράλληλα. Για να μην βλέπει τη ζωή σαν κάτι μίζερο, δυστυχέ, ατυχέ uh, φαινόμενο. Και να μην θεωρείται στο 48 ελεύθερη και μόνη ότι είναι καταδικασμένη, ότι είναι δυστυχισμένη και ότι πρέπει να πάρει τον πρώτο, ο οποίος θα τη δείξει λίγη σημασία μπάσκετ και μείνει μόνη τη. Μάλιστα, θα ήθελα πολύ να ακούσω και τα δικά σα, τι δικέ σα απόψει στα σχόλια. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε like. Όσοι δεν έχετε πατήσει ακόμη εγγραφή στο κανάλι, πατήστε εγγραφή και πατήστε και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο ή έχουμε live. Έχετε την αγάπη μου. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ.